Το στοχονάκι. Πριν ξεκινήσω, είχαμε δεχθεί τηλεφώνημα από τους κληρονόμους Βετσόπουλου, που είναι αυτή τη στιγμή στη Νότια Ελλάδα, και μου μετέφεραν τις σκέψεις τους ότι είναι κοντά μας απόψε, παρά την επιθυμία τους να είναι εδώ, δεν μπόρεσαν να είναι, αλλά είναι κοντά μας και παρακολουθούν νοερά την εκδήλωσή μας. Κονάκι στα τουρκικά σημαίνει στρατιωτικό κατάλημα. Στα νεότερα χρόνια, κονάκι σήμαινε την έδρα, τη στρατιωτική, οικονομική και κοινωνική του τόπου, η έδρα του τσιφλικούχου, που γύρω του υπήρχαν αποθήκες και μάζευε τα γεννήματα από τη φορολογία των κατοίκων. Το κονάκι αυτό αρχικά ήταν απέναντι, το παλιό κονάκι, εκεί που είναι η οικοδομή στο οικόπεδο του Κελεκίδη. Όταν γκρεμίστηκε το 1904, χτίστηκε αυτό, το οποίο είναι, όπως βλέπετε, νεότερης τεχνοτροπίας και αρχιτεκτονικής. Και όπως βλέπετε από τα τούβλα, τα οποία φαίνονται στην προβολή, έχουν το μονόγραμμα ΙΜΗ, δηλαδή ήταν η κατοικία του Ισίν Μπέι, ο οποίος κατοικούσε στην Κωνσταντινούπολη και είχε εδώ τον επιστάτη και τους υπαλλήλους του. Εδώ είναι μια φωτογραφία από Οθωμανούς του Γιδά, όπου δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε αν υπήρχε κάποιος από αυτούς που κατοικούσαν στο κονάκι. Όμως οι Τούρκοι το χάρηκαν μόνο 8 χρόνια το κονάκι, διότι το 1912 τον Οκτώβριο ήρθε ο ελληνικός στρατός, ένα τάγμα ευζώνων υπό τον Ελευθέριο Μαυρογέννη, ο οποίος το βράδυ της 18 Οκτωβρίου έμεινε στο κονάκι, καθιερώνοντας έτσι την έναρξη της ελληνικής κυριαρχίας και στο Γιδά και στην Μακεδονία. Και εδώ ήρθε ο ιερέας ο Παντώνης, ο οποίος άνοιξε τις αποθήκες του Μπέι και πήραν τα σιτηρά της φορολογίας και τα μοίρασαν στις γυναίκες του Γιδά να τα αλέσουν και να ζυμώσουν ψωμιά. Παράλληλα, εκείνη την εποχή, ο επόμενος ένικος του κονακιού, ο Δημήτρος Βετσόπουλος, ήταν φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πήρε το πτυχίο του ιατρού το 1915 και μάλιστα το πτυχίο του το υπέγραψε σαν γραμματέας ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος εργαζόταν τότε ως γραμματέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι λοιπόν, μετά βρήκε δουλειά, εδώ βλέπετε το όνομά του, είναι γαλλικό έγγραφο, στο γαλλικό στρατό. Προσλήφθηκε και υπηρετούσε σαν στρατιωτικός γιατρός στο Σαμλί, που είναι ανατολικά της Αγχιάλου. Τότε ο Γιδάς ήταν ένα χωριό όπως αυτό το σχεδιάγραμμα. Εδώ βλέπετε την εκκλησία, εδώ είναι το κονάκι, εδώ είναι η πλατεία και τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ λοιπόν ερχόταν ο γιατρός Βετσόπουλος, γιατί τότε από το 16 μέχρι το 17 είχα μεγάλους στρατιώτες που φαίνονται σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία αυτή με τις κάσκες. Σε ένα γάμο του Γιδά ήρθαν και αυτοί να παρακολουθήσουν, οπότε τότε για να παράσχει ιατρικές φροντίδες ήρθε και ο Βετσόπουλος και έτσι γνώρισε την περιοχή. Το 19 απολύθηκε από τον γαλλικό στρατό, οπότε θεωρούμε ότι από τότε εγκαταστάθηκε στο Γιδά και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του γιατρού. Γιατί βλέπουμε το 1921 ιατρή Βετσόπουλος Δέλτα και φαρμακείο Βετσόπουλος Δέλτα, δηλαδή χορηγούσε και φάρμακα. Παντρεύτηκε την Έλλη Παπαγεωργίου, που ήταν από γόνος ονομαστής οικογένειας, η οποία είχε συγγένεια με την οικογένεια Ζάνα, Δέλτα και Μελά, η οποία είναι γνωστή για την προσφορά του στο Μακεδονικό Αγώνα. Εδώ βλέπουμε το επισκεπτήριο του γιατρού, όπου βλέπετε δεν είχε ούτε οδό, ούτε τηλέφωνα φυσικά, δεν υπήρχαν. Έμενε στο κονάκι και γύριζε σε όλα τα χωριά του Ρουμλουκιού, δεν παρήχε ιατρικές υπηρεσίες μόνο στο Γιδά. Εδώ τον βλέπουμε σε μια φωτογραφία που λέει «Μεγάλο Αλάμπορο». Ασχολήθηκε με την πολιτική, ήταν δημοκρατικών πεπιθήσεων και εδώ κατηγορήθηκε το 1935 με αυτό το κλητήριο θέσπισμα
και πέρασε στρατοδικείο μαζί με όλους όσους αναφέρονται εκεί πέρα. Τελικά αθωώθηκε.